αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο να αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Είχαμε μια εξόρμηση διαφορετική. Πολλοί τους χαρακτηρίζουν τολμηρούς, βέβαια. Εγώ θα τους πω δραστήριους και αγαπούν πολύ το χόμπι τους. Και καλό είναι, βέβαια, να τους μιμηθούμε σε πολλές περιπτώσεις. Βρέθηκαν λοιπόν τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου στην πανέμορφη περιοχή των Γλυκών Νερών Σιτίας. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κύριος Γιάννης Πάγκαλος, ταμείας Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μας. Γεια σας από μένα. Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, σωστά? Σωστά, μια χαρά. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, το είχαμε διαφημίσει, το είχαμε πει και μέσα από την εκπομπή μας. Για πείτε μας περισσότερα. Κοιτάξτε, όλοι οι Κρήτη φυσικά είναι πανέμορφοι, αλλά ειδικά το γεωπάρκο Σιτίας μας προσφέρει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές. Ναι. Μπορούμε δηλαδή από εκεί πέρα που ανεβήκαμε από την κορυφή το Μόδι, να δούμε από τη Σιτία, Μονή το Μπλου, Βάη, Παλέκαστρο. Είναι μοναδικές εικόνες και αξίζει νομίζω τον κόπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει κάποιος. Δεν θα έχει τίποτα ιδιαίτερο για να περπατήσει στο βουνό. Πανεύκολο είναι. Μπορεί οποιοδήποτε δηλαδή να ακολουθήσει, είναι χαρτογραφημένες διαδρομές. Και εμείς ανεβάζουμε τη σειρά μας, τις καταγράφουμε, τις ανεβάζουμε. Οπότε πάρα πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τις ακολουθήσει. Τι σημαίνει ορειβασία για σας? Από τη μία, τι μηνύματα μπορούν να προκύψουν μέσα από τη δράση σας και πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει? Κοιτάξτε τώρα, αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια ήπια μορφή αμορφίασης, μπορώ να πω. Είναι πιο πολύ ψυχοθεραπεία, θα το έλεγα. Δηλαδή, είναι μια εκτόνωση από την καθημερινότητα, το οποίο συνδυάζει τον αθλητισμό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή περπατάς την Κυριακή αθλείσαι. Ναι. Εννοείται ότι περπατάς την εβδομάδα. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι μια μορφή κοινωνικοποίησης, μια μορφή επαφής με τη φύση που την έχουμε χάσει και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τον τόπο μας, την ιστορία, τη Φλωρίδα, την Πανίδα, να ευαισθητοποιηθούμε σε διάφορα θέματα που έχουμε. Ας πούμε το Σάββατο έχουν η Παγκόσμια ημέρα βουνού. Πρέπει να το δούμε από πιο κοντά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξέρετε, μιλάμε για ορειβασία. Για πολλούς λόγους. Μιλάμε για ορειβασία, μιλάμε για πεζοπορία, ωστόσο. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για κάποιον που προχωρά και υιοθετεί αυτές τις δραστηριότητες? Για κάποιον ερασιτέχνη που δεν γνωρίζει? Έρχεται και χειμώνας, έρχεται και κακοκαιρία. Ναι. Τι συμβουλεύετε? Να σας πω, καταρχάς δεν υπάρχουν κακές συνθήκες, υπάρχουν και κακός εξοπλισμός. Τώρα οι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι. Δηλαδή αυτά που κάνουμε τις περισσότερες φορές έχουν μηδαμινό κίνδυνο. Πιο πολύ κινδυνεύει κάποιος στον καναπέ του. Πιο πιθανό είναι να πάθει κάποιο καρδιαγιακό από την καθιστική ζωή, παρά να βγει να στραγγουλήξει, ας πούμε, ένα πόδι, μια στο τόσο. Εγώ μιλάω για κάποιες επιπολαιότητες. Ξέρετε, κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι και η επιπολαιότητα πολλές φορές με το να πάρω μία μαγκούρα και να ανέβω ένα βουνό. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρομαι. Όχι. Εντάξει, καταρχάς πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμα ατόμων. Τουλάχιστον 3 άτομα πρέπει να είναι στην ομάδα. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας μόνος του. Δηλαδή η πυροσβεστία, ας πούμε, ή το ΕΚΑΜ δεν είναι. Ανά πάση στιγμή τη καλούμε, ελάτε, μαζέψτε μας στο βουνό. Καλό είναι να συμμετέχουμε σε μια ομάδα, να υπάρχει μια ασφάλεια, μια αλληλοϊποστήριξη και ανά πάση στιγμή δηλαδή, να ξέρουμε ο οδηγός ξέρει τη διαδρομή, πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί δεν είναι δύσκολο να χαθείς στο βουνό, δεν είναι όλα απλά, αλλά δεν είναι και τίποτα τρομερά δύσκολο. Απλά δηλαδή θα συμβούλευα μέσα στην ομάδα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα από το να γίνουμε και μέλος σε κάποιον σύλλογο, ορειβατικό, πεζοπορίας. Καλά, εννοείται. Οι εικόνες που θα δείτε, δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι δίπλα μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τον οποίο συνήθως αγνοούμε. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ταβέρνα της Κυριακής, να περπατήσουμε πρώτα και σπάμε στην ταβέρνα. Μάλιστα, θα συνεχίσετε τις εκδρομές σας και μέσα στο χειμώνα? Υπάρχει κάποια περίοδος που λέτε βάζουμε ένα φρένο και προχωράμε από την άνοιξη και μετά, για πείτε μας? Όχι, πάντα περπατάμε, πάντα. Εκτός δηλαδή σε ακραίες συνθήκες, αλλά πάντα περπατάμε. Μπορεί να αλλάζει η ομάδα, ποιοι θα έρθουν, αλλά η ομάδα πάντα κάνει μια δράση. Μάλιστα. Κάθε Κυριακή. Μάλιστα. Κύριε Πάγκαλε, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να ξαναπροβάλλουμε τις όμορφες εικόνες σας. Με προσοχή, αυτό είπε ο κύριος Πάγκαλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βέβαια, να είστε καλά.